7.30 η ώρα, συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς σε πνεύμα αυτοδιοικητικών εκλογών. Από τον πρώτο βαθμό στο δεύτερο και από το δεύτερο στον πρώτο, έτσι κάνουμε τη συζήτηση. Παίζουμε μπάλα και από εδώ και από εκεί. Παίζουμε μπάλα, γιατί και η ποδοσφαιρική όρη είναι και μέρος και αυτή της πολιτικής κρίσης. Πώς φορές η ποδοσφαιρική. Είπα για τρίτο βαθμό. Υπάρχει τρίτος. Ποιος είναι? Θα δούμε. Θα τον φτιάξουμε. Θα τον φτιάξουμε. Λέω με έχεις αδιάβαστη. Δεν παίζει μόνο μπάλα από τον ένα βαθμό στον άλλο. Παίζει μπάλα και με τους δημοσιογράφους. Εννοείται, εννοείται. Λέω, μετά που θα τελειώσουμε όλη την ιστορία, θα αποκτήσουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν θέλω το άγχος στο τηλεοπτικό, αλλά το ραδιόφωνο. Ναι. Είναι πιο. Ναι, είναι πιο. Έχει άλλη αίσθηση. Κλείνεται το μάτι στη δημοσιογραφία, κύριε Αναστασάκη. Βέβαια. Βλέπω κενό, λέει. Ξέρετε, δημοσιογραφία, πολιτική δημοσιογραφία. Είναι 5 λεπτά δρόμος. Εγώ ήθελα να γίνω μηχανικός και πολιτικός και έγινα πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, υποψήφιος περιφερειακός πλέον σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας, λοιπόν, για να πάρουμε έτσι και το τυπικό της συζήτησης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και η αλήθεια είναι, κύριε Αναστασάκη, ότι θα θέλαμε λίγο την εικόνα σας για τις περιοδίες αυτές τις οποίες έχετε ξεκινήσει. Την προηγούμενη φορά οι περιοδίες είχαν επικεντρωθεί στο κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα σαφώς και γεωγραφικά είναι πιο μεγάλη, αλλά και τα προβλήματα είναι πιο μεγάλα που έχετε μπροστά σας. Ποια είναι η αίσθηση και αν ήρθατε και αντιμέτωπος ενδεχομένως με ζητήματα τα οποία δεν περιμένατε? Πάνω κάτω τα ζητήματα τα ήξερα, γιατί αλίμονο παρακολουθώ τι συμβαίνει και στην περιφέρεια, στην ενδοχώρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, μεγάλο μέρος της οποίας είναι αγροτική, κτηνοτροφική και έχουμε και τουριστική περιοχή. Άρα, όχι στο βαθμό που εντόπισα τώρα στις περιοδίες, είχαμε κι εμείς αντίστοιχα προβλήματα. Δηλαδή, παντού, σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, υπάρχει αγωνία για το νερό. Νερό. Στη Μεσαρά, στο Γκάμπο, υπάρχει διάχυτη η ανησυχία ότι αν συνεχιστούν αυτές οι ανομβρίες, δεν πρόκειται να επιβιώσει ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει δραστηριότητα. Και πώς το λύνουμε τώρα το πρόβλημα αυτό? Αυτό που το λύνουμε, καταρχάς πρέπει να ενεργοποιηθούν τα φράγματα που είναι δρομολογημένα. Ξεκινάμε από εκεί. Σε ό,τι αφορά στο Ηράκλειο, πρέπει να πάμε επιγόντως στην επαναχρησιμοποίηση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, δηλαδή την χρήση των επεξεργασμένων λιμάτων που είναι κατάλληλα για καλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες. Ώστε να μην χάνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 25.000 κυβικά που θα μπορούσαμε να έχουμε ημερησίως και αντί για να αρδεύουν καλλιέργειες, πάνε στη θάλασσα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο που το εντόπισα σε πάρα πολλούς οικισμούς και στους Δήμους της ενδοχώρας, πώς θα συμβιβαστεί η τουριστική ανάπτυξη με τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να γίνει μία μίξη επί της ουσίας αυτό που η Κρήτη μπορεί να δώσει ως βιωματική εμπειρία στους ξένους είναι η αυθεντικότητα των ανθρώπων, ασύγκριτης ποιότητας προϊόντα και παρά τα πολλά προβλήματα επιμέρους που έχουμε και τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας σε όλους τους οικισμούς και σε όλους τους δήμους, μία αυθεντικότητα. Δεν βλέπουν οι ξένοι με το ίδιο μάτι τα ελαττώματα που τα βλέπουμε εμείς. Αν υπάρχει καθαριότητα, όλα τα άλλα τα σπουδαιολογούν λιγότερα. Άρα είναι αυτό εκεί που... Ναι, και ένα ασφαλές οδικό δίκτυο για να μετακινούνται. Για να πάμε στα μεγάλα. Εγώ τώρα πήγα κατευθείαν στο κομμάτι πρωτογενής τομέας και μέσω του τουρισμού θα πάμε στις υποδομές. Οι υποδομές είναι εκ των όνων κάνευ. Έχει γίνει μια προσπάθεια βελτίωσης οδικής ασφάλειας φερρυπίν. Πρέπει να τη συνεχίσουμε μέχρι να γράφουμε μηδέν στα θύματα από τροχαία ατυχήματα. Δεν γίνεται να έχουμε, πέραν της οδηγικής συμπεριφοράς, που εκεί τι να κάνεις, πρέπει να ενταθεί η αστυνόμευση, αλλά επαφίεται στον καθένα από εμάς. Από άποψη υποδομών δεν πρέπει να γεννάνε τροχαία ατυχήματα, σοβαρά τουλάχιστον, οι δρόμοι μας. Ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Αναστασάκη, τώρα στη συζήτηση και την προεκλογική και πολλές φορές με ευθύνη και δικιά μας των δημοσιογράφων, η συζήτηση επικεντρώνεται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, την βασική οδική αρτήρια του νησιού. Έχουμε ξεχάσει όμως τι γίνεται με τον νότιο δικό άξονα Κρήτη, τι γίνεται με τις άλλες οδικές αρτηρίες, εξίσου σημαντικές, που και τα στατιστικά λένε ότι εκεί γίνονται και τα περισσότερα τροχαία. Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω, ότι έτσι κι αλλιώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. Η περιφέρεια μπορεί να έχει ένα υποστηρικτικό ρόλο και να διορθώσει
πιέζοντας για πινελιές. Και διεκδικητικό. Πινελιές βελτιωτικές. Καμιά φορά αυτές οι πινελιές βέβαια είναι και σωτήρες και πιο κρίσιμες. Φυσικά. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να αποκτήσουμε πλέον αυτό τον αυτοκινητόδρομο. Νομίζω το έχουμε εξαντλήσει σαν θέμα. Ναι. Έχει πάρει το δρόμο του. Πρέπει να παρακολουθήσουμε για να μην αστοχήσει. Ωραία. Εγώ λέω ότι το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι μείζωνο σημασίας. Η αγροτική οδοποιία είναι κορυφαία σημασίας. Αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή παραγωγή που να είναι της προκοπής, πρέπει να μπορούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια στα κτήματά τους, στα υπόστεγά τους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε για τουρισμό και αγροτουρισμό και για βιωματικό τουρισμό μέσα στις καλλιέργειες, από πού θα πηγαίνουν οι τουρίστες, από αλεξιπτωτιστές θα γίνουν? Όχι. Πρέπει να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες. Στο Δήμο, ό,τι πρόταση μου ήρθε για υποστήριξη σε εινοποιία, σε άλλες μεγάλες μονάδες που είχαν να κάνουν και με επισκεψιμότητα ξένων, δώσαμε μια βάση και βελτιώθηκε η οδοποιία. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε κάθε γωνιά, νομίζω, του νόμου. Να σας πω μια παραφωνία που τη βλέπει κανείς πάρα πολύ. Φυσικά. Είναι η οδική σύνδεση με τη Μεσαρά. Ξεκινάς από το Ηράκλειο, έχει ένα καλό κομμάτι μόλις βγαίνεις από το Ηράκλειο. Μετά ο δρόμος γίνεται χάλια. Μετά ξεκινάει προς την Αγία Βαρβάρα ο νέος κάθετος οδικός άξονας. Μετά φτάνεις στον κάμπο της Μεσαράς μέσα και ο δρόμος που πηγαίνει στις Μοίρες και στο Τιμπάκι είναι παλιός. Δηλαδή βλέπουμε μια αντίφαση, μια οδική αντίφαση. Η περιφέρεια Κρήτης θα συμβάλλει να διορθωθεί αυτή η αντίφαση? Δεν το συζητάμε αυτό. Ένα από αυτά που μπορώ να προσφέρω εγώ είναι ακριβώς η εμπειρία μου στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Μόνο στο Δήμο Ηρακλείου 300 εκατομμύρια ευρώ έργα. Το know-how, δηλαδή τον τρόπο που εκτελείται και που προωθείται και ξεπερνάμε εμπόδια σε ένα έργο, τον έχω. Δόξα τω Θεώ, μεγάλη εμπειρία από το υπεχοδέ 2007 μέχρι και σήμερα. Πάνω κάτω ένα συντονισμό σε δύσκολα θέματα είχα. Με καλά αποτελέσματα. Γιατί μπορεί αυτή την περίοδο να έχουμε πολλούς που να λένε πολλά, αλλά καλό είναι να δούμε αν υπάρχει και ντοκουμέντο πίσω στην καλή διάθεση που δείχνουμε όλοι. Δηλαδή είναι ασφαλέστερο όταν υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι υποδομές, βάζοντας μέσα και τα φράγματα, βάζοντας μέσα και το οδικό δίκτυο και ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση και του τουρισμού, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι και στο Νότο που πρέπει να το δούμε πώς θα αναπτυχθεί με πολύ ορθότερη διαδικασία σε σχέση με τον Βορρά. Ο Βορράς λίγος πολύ εστίασε στο μαζικό τουρισμό. Εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπήρχε η σοφία τη δεκαετία που ξεκίνησε να αναπτύσσει ο τουρισμός, ούτε οι έννοιες της φέρουσας ικανότητας, της βιωσιμότητας κτλ. Οπότε είχαμε μια άναρχη. Ακριβώς. Πατήσαμε γκάζι, βλέπαμε νούμερα, βλέπαμε εκατομμύρια επισκέπτες να αυξάνονται. Ήταν μια μεγάλη χαρά. Τώρα που δεν υπάρχουν ούτε επαρκείς σπόροι και πέφτουν οι τιμές και πέφτει και η ποιότητα όταν είναι αυτός ο κακός συνωστισμός και χαλάνε ουσιαστικά και οι ομορφιές μας, το έχουμε δει αλλιώς. Είναι Νότος... και το, για τον Νότο, θέλω να συμπληρώσω λίγο, να σας κάνω, να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Φυσικά. Είναι για τον Νότο μια χρυσή ευκαιρία και το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που όμως έχει δημιουργήσει προβληματισμό. Δηλαδή, συζητούσαμε εδώ για το πόσο εύκολη θα είναι η διασύνδεση του οροπεδίου Λασιθίου με το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Υπάρχουν περιοχές όμως νότια, οι οποίες λένε πώς θα πηγαίνουμε εμείς, τι γίνεται εκεί με το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, πώς θα ενισχυθεί και το τουριστικό, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Να ξεκινήσουμε από ένα δεδομένο. Ένα Διεθνές Αεροδρόμιο που θα είναι και αυτών των προδιαγραφών, που φιλοδοξεί να πάρει ένα μέρος των διαμετακομιστικών ουσιαστικά ρόλων που έχουν άλλες πόλεις, άλλα αεροδρόμια, δεν μπορεί να είναι συνδεμένο με δρόμους με κάθε επιμέρους πόλη. Υπάρχει ένα κεντρικό δίκτυο και οφείλουμε όμως οι πόλεις να κουμπώνουν σε αυτό το κεντρικό δίκτυο. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός παντού. Αυτό είναι το ρεαλιστικό. Ναι, αυτό είναι το ρεαλιστικό. Ούτε είναι αυτονόητο ότι από παντού πρέπει να είσαι στο αεροδρόμιο μέσα σε μισή ώρα. Μπορεί σε κάποιες περιοχές να είναι μεγαλύτερες οι διαδρομές. Αυτό που έχει όμως αξία είναι ό,τι έργο γίνει για το αεροδρόμιο συνοδευτικό να εξυπηρετεί και τις άλλες ανάγκες, ένα ντόμινο θετικών παρενεργειών, να το πω έτσι, της περιοχής. Δηλαδή, να δέσει μερικές επιμέρους περιοχές μεταξύ τους. Και αφού τις δέσει, αυτές να κουμπώσουν με ένα συνολικότερο οδικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι εκεί η περιφέρεια μπορεί να έχει ρόλο, να δούμε ακριβώς πού θα κλείσει η υλοποίηση σε ό,τι αφορά στο οδικό δίκτυο που θα είναι προς το αεροδρόμιο, που αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι θα είναι από τη Χερσόνησο προς το Καστέλι με ένα σύγχρονο δρόμο, ωραία, μια χαρά, αλλά
Όλα τα επιμέρους που αναφέρατε, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να τα δούμε και είναι ώρα. Ξέρετε κάτι όμως που πρέπει να οφείλουμε να τηρήσουμε απαραίτητα. Πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος και να αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα κάποιων διαδικασιών. Γιατί καμιά φορά η βαρύτητα και η βραδύτητα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι συγγενείς έννοιες. Τα μεγάλα πράγματα είναι δύσκολα και έχουν και αργούς χρόνους στην υλοποίηση. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι να μην υπάρχει πρόοδος και να μην επικοινωνείται η πρόοδος. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί τους τελευταίους μήνες έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν μπορεί να σηκώσει Κρήτη ένα μέσο σταθερής τροχιάς, κυρίως με το βλέμμα στο νέο αεροδρόμιο. Τώρα το θέτω γιατί έχετε κάνει αναγνωριστικές συζητήσεις με αρμόδια στελέχη στην Πολύ Αθήνα. Σωστά. Και εμείς όλοι το συζητάμε θεωρητικά. Υπάρχει λοιπόν αυτό ρεαλιστικά σαν προοπτική ή το συζητάμε τζαμπαγίδα σας. Θα σας πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό να αποκτήσει μέσο σταθερής τροχιάς στο Ηράκλειο. Δηλαδή έχει το πόσημα που συγκεντρώνουν πολύ πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, Κνωσός, τα νοσοκομεία μας, το Πανεπιστήμιο, το ιστορικό κέντρο πλέον, έχει γίνει τουριστικός προορισμός. Άρα τύπου τραμ, νομίζω. Τύπου τραμ. Εφόσον προωθηθεί αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να υπάρξει μέσω σταθερής τροχιάς προς το αεροδρόμιο. Το θεωρώ δύσκολο. Έχω συζητήσει και από τεχνικής άποψης και με την Αττικό Μετρό, γιατί ήταν μια απορία. Ρε παιδιά, τέτοια υποδομή, τόσο μεγάλο κόστος. Γίνεται, δεν γίνεται. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα τεχνικά δεδομένα, όπως μου τα παρουσίασαν εκείνοι, είναι απαγορευτικά. Άρα, να φανταστώ ότι και η συζήτηση και η όποια συζήτηση σταματάει και εκεί, τουλάχιστον. Όχι απαραίτητα. Γιατί δεν γιατί συζητάμε μόνο για το υπάρχουν φωνές που λένε και για Χανιά. Αυτό πήγα να πω. Άγιο Νικόλαο, ας πούμε. Κακά δεν ξέρω κατά πόσο ρεαλιστικό. Σε μια δρομολογημένη διαδικασία για το ΒΟΑΚ, το να πούμε ότι κουμπώνουμε και μια μελέτη για ένα τρένο αυτή τη στιγμή, μάλλον τεινάζει στον αέρα τη διαδικασία. Εγώ είμαι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης στην Ελλάδα, ότι το πολυπειράζουμε χαλάει. Δηλαδή, κατοχυρώνουμε το ΒΟΑΚ, να γίνει ο ΒΟΑΚ, να απαιτήσουμε να είναι πλήρους οδικής ασφάλειας καθ' όλο το μήκος και από τον Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, και μετά να είναι κουμπώσουν οι συζητήσεις. Μη βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο, είναι συνταγή αποτυχίας. Πρόβλημα μεγάλο που το περιμένουμε 50 χρόνια πάνω στο πρόβλημα που το ακούμε εδώ και 20 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλασιαστικό το κομμάτι της δυσκολίας. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Πάμε, κατοχυρώνουμε κάτι που το ξέρουμε, βελτιώνουμε τα θέματα που έχουν θέσει οι μεγάλοι δήμοι και από εκεί και μετά συζητάμε βήμα-βήμα να χτίσουμε και το κομμάτι της σταθερής τροχιάς. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι υπάρχει μια σύμπνοια των μεγάλων και των μικρών δήμων στο να προωθήσουμε το αίτημα για τη σταθερή τροχιά, γιατί ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει και οι έννοιες της βιώσιμης κινητικότητας. Δεν είναι το γιοταχή πρωταγωνιστής. Μέσα στις πόλεις σίγουρα, αλλά και γενικά όπου μπορούμε βάζουμε μέσα που εξυπηρετούν πολύ μεγαλύτερο πλήθος για να μειώσουμε και το κόστος, να μειώσουμε και τους κινδύνους και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Κύριε Αναστασάκη, ένα μεγάλο κεφάλαιο με το οποίο είχατε ασχοληθεί και εσείς και άλλοι στο Δήμο και τώρα προφανώς θα ασχοληθείτε στα επόμενα μήματα και στην περιφέρεια είναι αυτό που λέμε και θα γίνει με την αξιοποίηση του φιλέτου του σημερινού αεροδρομίου του Νίκος Καζατζάκης. Εσείς τώρα πώς το βλέπετε εκεί, δηλαδή ποια είναι η προοπτική σωστής αξιοποίησης, δηλαδή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που είναι πάντα το ζητούμενο. Σας μιλήσω εκ πείρας. Το 2007 συστήθηκε μια ομάδα για να συντονίσει τη διαδικασία αξιοποίησης του παλιού ελληνικού του αεροδρομίου. Νομίζω ότι η προσέγγιση που είχαμε τότε εμείς ως υπεχοδέ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, ήταν ρεαλιστική. Τι έλεγε, είναι μια τεράστια έκταση, χιλιάδες στρέμματα. Εννοείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα γίνει πράσινο, αλλά θα πρέπει για να αυτοχρηματοδοτηθεί και το έργο και να μπορεί να συντηρείται μετά, να έχει κάποιες άλλες χρήσεις που να είναι ανταποδοτικές. Δηλαδή, τότε, στη λογική 15 χρόνια πίσω, συζητούσαμε για οικιστική ανάπτυξη σε ένα κομμάτι, αντιπαροχή επί της ουσίας, να συγκεντρωθούν κάποιες υπηρεσίες, κάποια υπουργεία που είναι διάσπαρτα και είναι ένα χάος και προκαλούν και άσκοπες μετακινήσεις και να υπάρξουν και κάποιες πολιτιστικές χρήσεις βάζοντας ορισμένα μουσεία ή μεταφέροντας χώρους που δεν ήταν σε κατάλληλα κτίρια ή σε κατάλληλες θέσεις εκεί. Αυτό νομίζω ότι είχε αρχή, μέση και τέλος. Δυστυχώς δεν βρήκαμε βίκο αότα στους όμορους δήμους. Ναι. Δήμος Ελληνικού, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, λέγανε όλο πράσινο. Μα όλο πράσινο δεν μπορεί να επιβιώσει, ούτε μπορεί να υλοποιηθεί και κακά τα ψέματα δεν έχουμε και κανένα σοβαρό παράδειγμα στην Ελλάδα που να είναι αμυγές πράσινο και να μην έχει σοβαρά προβλήματα. Είναι τεράστια τα μεγέθη.
Τώρα πού κατέληξε αυτό? Έφυγε ο σχεδιασμός εντελώς από το Υπουργείο, πήγε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη. Το ποσοστό του παρασύνου μειώθηκε πάρα πολύ. Έχει πέσει πολύ κάτω από το 50% και κακά τα ψέματα θα είναι πράσινο κυρίως για την τουριστική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των κατοικιών. Άρα βλέπετε κάτι αντίστοιχο να γίνεται και εδώ, να παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ τον ισχυρό ρόλο και λοιπόν, να δούμε κάτι εδώ τώρα, με την επειδή καήκαμε από αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι έγκαιρα ξεκινήσαμε εμείς ως Δήμος Ηρακλείου τον σχεδιασμό. Κάναμε μία συνάντηση, απαιτήσαμε και την κάναμε με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει αναλάβει ουσιαστικά ρόλο μελετητή στη διαδικασία. Γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί, το ελληνικό δημόσιο έχει μια συμμετοχή στο Καστέλι, την ξέρετε. Μπορεί να είναι μειοψηφία και να έχει την πλειοψηφία ο ιδιώτης, όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το ποσοστό του το χρηματοδοτεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν γίνεται καμία εκταμίευση αν δεν υπάρχει έμπρακτη απόδειξη ότι κάτι προχωράει στην ορίμανση για το Καζαντζάκης. Τα θέματα άπειρα. Έχω συζητήσει και με τον αερολιμενάρχη. Υπάρχουν ζητήματα και ιδιοκτησιακά. Έχει να κάνει ο Δήμος, έχει να κάνει ο στρατός. Μπερδεμένο κουβάρι. Ναι, είναι ένα κουβάρι. Μελετητικά όμως φαίνεται ότι το τρέχει ένας σοβαρός φορέας. Υποσχέθηκε ότι θα αξιολογήσει και την εργασία, τη μελετητική που έχει κάνει ο Δήμος. Πρέπει να απαιτήσουμε μια διαβούλευση συστηματική, η οποία όμως πρέπει να έχει ρεαλισμό. Εμένα δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Πρέπει να είμαστε κοντά στην εποχή. Η εποχή λέει ότι πρέπει ό,τι γίνεται να είναι και με τον ιδιωτικό τομέα σε σύμπραξη. Αλλιώς δεν περπατάει. Να είναι και για να είμαστε ρεαλιστές. Για να είμαστε ρεαλιστές. Νομίζω τώρα που έχουμε πλέον και μια ρητή αναφορά ότι και από την αριστερά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά την επιχειρηματικότητα, είναι μια χρυσή ευκαιρία να είμαστε όλοι πιο ρεαλιστές. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, αλλά έχω την άποψη ότι με την πρόοδο των επιχειρήσεων κερδίζουν όλοι. Και ας μην δαιμονοποιούμε την επιχειρηματικότητα στο κάτω-κάτω της γραφής. Έσπασε γι' αυτό το ταμπού. Συμφωνώ. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Αν πάνε καλά τα πράγματα θα τα πούμε για θεματική συζήτηση. Αν δεν πάνε, θα παίξουμε κανένα μπάσκετ. Σωστό. Ισχύει. Είναι δέσμευση. Εγώ θα έρθω ως θεατής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.